Δόξα στον Κύριό μας. Τον ευχαριστούμε και για σήμερα που επέτρεψε να έρθουμε να λάβουμε από Αυτόν πνευματικά τροφή, να έρθουμε σε κοινωνία μαζί Του. Αυτή είναι η Εκκλησία. Ερχόμαστε και πληροφορούμε τις καρδιές μας από τον ουρανό. Τα ελείποντα της καρδιάς που λείπουν, τα ερωτήματα που έχουμε, όλα έρχονται οι απαντήσεις μέσα σε αυτόν τον χώρο. Της προσευχής μας μίλησε ο Κύριος. Τι ωραία που είναι. Βλέπουμε τα πρόσωπα των αδελφών, ακούμε το Λόγο του Θεού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Εκκλησία του, αδελφοί. Ταξιδέψαμε κι εμείς χθες, περάσαμε πολύ ωραία. Όταν λέω περάσαμε πολύ ωραία, όχι να απολαύσει η σάρκα, πνευματικά εννοώ. Από το πρωί, στην εκκλησία μας εδώ, μετά αμέσως φύγαμε. Παιδιά από την νεολαία ήθελαν να έρθουν μαζί, ένας, δύο, τρεις. Στο τέλος μαζευτήκαμε 7. 7 αδέλφια πήγαμε, 2 αυτοκίνητα. Με πολύ χαρά. Αυτά τα ταξίδια είναι πολύ μεγάλο μάθημα. Δεν είναι ότι πάμε εκεί και ευλογούμαστε στην εκκλησία μόνο. Δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή είμαστε πολλοί, γίνεται αλλαγμός, χαίρονται τα αδέλφια, χαιρόμαστε εμείς. Είναι και το δρομολόγιο, το πήγαινε έλα. Όταν πηγαίναμε ήμουνα με τα αδελφάκια, με τις αδελφούλες, 3-4 πώς ήταν, 3. Και όταν γυρνούσα ήμουνα με τα αδελφάκια. Τι ωραία, τι συζητήσεις, τι... Φυσικά το Κύριό μας θέμα είναι πάντοτε ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού. Χαίρομαι πάρα πολύ και μαθαίνω πάρα πολλά από τα παιδιά. Ήταν αρκετά αδέλφια, έγινε μεγάλη χαρά εκεί. Βγήκαμε έξω, τελείωσε η εκκλησία και μείναμε πάρα πολύ ώρα έξω στον δρόμο. Πρώτη φορά τα αδέλφια μας έλεγαν ελάτε στο σπίτι μας, αν και έχουμε περιορισμό, έχουμε αυτό, έχουμε, ελάτε στο σπίτι μας, έλεγαν. Α, είμαστε πολύ, λέω, την άλλη φορά. Την άλλη φορά να ανοίξει και λίγο καιρός. Και θα έχουμε χρόνο να έχουμε περισσότερο κοινωνία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε και γυρίσαμε καλά. Ο Κύριος μας φύλαξε καθοδόν. Αδελφοί, και έγινε για μία ακόμη φορά μία ευλογία και χαρήκαμε πάρα πολύ που είδαμε τα αδέλφια μας. Θα διαβάσω κάτι σύντομα από το Λόγο του Θεού από την 853 σελίδα κατά Ματθαίων Ευαγγέλιων, κεφάλαιο 8 και από το εδάφιο 14. 853, κεφάλαιο Ήτα, δηλαδή 8 και από το εδάφιο 14. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικία του Πέτρου, είδε την πενθεράν αυτού κατάκητον και πάσχουσα πυρετών. Και πίασε την χείραν αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός. Και εσηκώθηκε η πυρέτη αυτούς. Και ό,τι έγινε εσπέρα έφεραν προς αυτόν δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγον και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσε. Δια να πληρωθεί το ρηθέν δια εις Ιού του προφήτου, λέγοντος, αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους εβάσταξεν. Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους, περί αυτών προσέταξε να αναχωρήσουσιν εις το πέραν. Και πλησιάσας εις γραμματεύς, είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, θέλω σε ακολουθήσει όπου αν υπάγεις. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εαλόπεκες έχουν συφολεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας, ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Άλλος δε εκ των μαθητών αυτού είπε προς αυτόν, Κύριε, συγχώρησόν με να υπάγω πρώτον να θάψω τον πατέρα μου. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, ακολούθημη και άφες τους νεκρούς να θάψωσιν τους εαυτών νεκρούς. Και ότε εισήλθε εις το πλοίο, νικολούθησαν αυτόν οι μαθητές αυτού, και ειδού τρικυμία μεγάλη έγινε εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίο εσκεπάζεται υπό των κυμάτων, αυτός δε κυμάτω. Και προσελθόντες οι μαθητές αυτού εξύπνησαν αυτόν λέγοντες, Κύριε σώσον ημάς, χανόμεθα. Και λέγει προς αυτούς, διατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι, τότε σηκωθείς, επετίμησε τους ανέμους και τη θάλασσαν και έγινε γαλήνη μεγάλη. Οι δε άνθρωποι εθαύμασαν λέγοντες, ο ποιος είναι ούτως ότι και η άνεμη και η θάλασσα υπακούωσιν εις αυτόν. Αμήν, αδελφοί. Τι ωραία. Αυτός είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, που ήρθε σε αυτή τη γη να θεραπεύσει, να ευλογήσει
να σώσει τον άνθρωπο, να ευεργετήσει τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο Θεός που αγάπησε τόσο πολύ εμάς τους ασήμαντους. Αυτό σκεφτόμουν. Τι είμαστε. Και τι είναι ο άνθρωπος, ώστε ο Θεός να ασχολείται με αυτόν. Άμα δούμε λίγο τη δημιουργία, το σύμπαν, τους γαλαξίες, όλα αυτά, δεν είμαστε τίποτα, αγαπητοί. Η γη μας δεν φαίνεται. Φανταστείτε τώρα εμείς πάνω στη γη. Τι είμαστε εμείς, ώστε ο άνθρωπος να ασχολείται με εμάς. Μία μικρή γη που υπάρχουν, πόσα είναι, 7,5 δισεκατομμύρια είναι η γη, πόσα είναι περίπου εκεί. Με τον κάθε έναν ξεχωριστά ο Θεός, να γνωρίζει τα πάντα για τον κάθε έναν, να ασχολείται, να έρθει να πεθάνει ο Θεός για τον κάθε έναν από εμάς, να ασχοληθεί με τη ζωή του, με τις λεπτομέρειες της ζωής του, με τα μικρά του και με τα μεγάλα του προβλήματα. Αγαπητοί αδελφοί, είναι φοβερό αν το σκεφτούμε αυτό. Την καθημερινότητά μου, το μικρό μου πρόβλημα που έχω στο σπίτι μου, στην εργασία μου που αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα τη στιγμή εκείνη, αλλά και τα μεγάλα μου προβλήματα, τα χρονιά προβλήματα που έχω, που με ταλαιπωρούν χρόνια ή οτιδήποτε. Πώς, αγαπητοί αδελφοί, αυτός ο Θεός, ο καλός Θεός, πόσο μας αγάπησε και ήρθε στη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί, να φτιάξει τη ζωή μας. Για σκεφτείτε όλοι μας, λίγα χρόνια πριν, πώς ήμασταν και τι έγινε όταν γνωρίσαμε τον Θεό. Δεν είναι σύμπτωση αυτό. Είμαστε τόσοι άνθρωποι στην Εκκλησία. Είχαμε μία ζωή βουτυγμένη μέσα στην αμαρτία. Όπως μου είπε μια αδελφή, αδελφές, σκέφτομαι πολλές φορές, αισθάνομαι ότι ήμουνα βουτυγμένη στη λάσπη, δεν μπορούσα να βγω και ήρθε ένα χέρι και με έπιασε και με τράβηξε. Λέω, το έχεις διαβάσει, αδελφή, από τον ψαλμό? Λέει, όχι. Για κοίτα, λέω, τι γράφει εδώ. Και μόλις το είδε, δάκρυσε. Πω, λέει, έτσι ακριβώς το αισθάνθηκα, λέει. Ήμασταν βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία, μέσα στο θάνατο. Δεν υπήρχε ζωή μέσα μας. Μπορεί να ζούσαμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είχαμε την αιώνια ζωή μέσα μας. Δεν ήμασταν κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά περπατούσαμε σε αυτή τη γη, στο σκοτάδι, χωρίς να γνωρίζουμε πού πάμε, τι κάνουμε, χωρίς να ξέρουμε τι θέλουμε από τη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος μας κάλεσε και μας σύστησε τον Υιό Του. Μας πήγε εκεί, μας λέει, εκεί θα πάτε για να έρθετε σε μένα. Μα ο Θεός, δια του Ιησού Χριστού θα πάμε. Εγώ είμαι, λέει, η οδός. Αυτός είναι ο δρόμος που οδηγεί στον ουρανό. Μας πήγε στο Χριστό, αδελφοί. Και εμείς γνωρίσαμε τον Χριστό, εννοήσαμε, καταλάβαμε τι έχει κάνει για μας, ο Κύριός μας, που τον αγαπάμε τόσο πολύ, αδελφοί. Πολλές φορές έρχεται η παρουσία του και κλαίμε στην προσευχή και τον ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Πώς γίνεται αυτό, αδελφοί? Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται στη συγγένειά μας, έρχεται στην οικογένειά μας, σώζει, θεραπεύει, πάει εδώ στο μαθητή του, τον Πέτρο. Η πεθερά του, λέει, ήταν άρρωστη, της έπιασε το χεράκι ο Κύριός μας και τη θεράπευσε. Και ήρθε ο Κύριος και μας θεράπευσε, αδελφοί. Ο καθένας μας είχαμε από κάτι, είτε πνευματικό, πνευματική ασθένεια, είτε ακόμη και σωματική, φυσική ασθένεια. Ο Κύριος ήρθε, μας έφτιαξε. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήρθα στον Κύριο, πώς με ελευθέρωνε ο Κύριος. Το αισθανόμουν. Να φεύγουν τα τσιγάρα, να φεύγουν άλλα πάθη. Αισθανόμουν ακόμη και στο σώμα μου να θεραπεύεται. Φοβερό, στην αρχή της πίστεώς μου, αδελφοί. Ενεργούσε ο Θεός. Με ετοίμαζε ο Θεός να με πάρει μέσα στην οικογένειά Του, να με βάλει μέσα στην εκκλησία Του. Είδε τον πόθο μου, είδε ότι η ψυχή μου βασανιζόταν, είδε ότι είχα σηκώσει τους οφθαλμούς με πάνω και τον ζητούσα μέσα από την καρδιά μου. Εάν ζητάμε τον Θεό, εάν ζητάς τον Θεό μέσα από την καρδιά σου, δεν θα σε αφήσει ο Θεός. Και δεν μας αφήνει ο Θεός. Στο πρόβλημά σου μπορεί να έρχονται σκέψεις του εχθρού: εσύ δεν είσαι άξιος, εσύ έχω κάνει αυτό, έχω κάνει το άλλο, εμένα θα κοιτάξει ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, λέει ο Λόγος του Θεού.
Όπως κοιτάει και βλέπει εσένα, έτσι βλέπει και εμένα και τον αδελφό και την αδελφή, όλους. Η ευλογία του Κυρίου είναι ίδια προς όλους. Η σωτηρία είναι ίδια προς όλους. Το χέρι του Κυρίου, λέει, είναι απλωμένο για να βοηθήσει όλους, όχι μόνο λίγους. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σώσει τον αμαρτωλό, αγαπητοί αδελφοί. Ξέρει, μας γνωρίζει ότι είμαστε σάρκα. Μας γνωρίζει την αδυναμία μας. Ο Χριστός μας γνωρίζει, γιατί έγινε και ο ίδιος σάρκα. Έζησε και περιπάτησε σε αυτόν τον κόσμο με σάρκα, με αίμα. Γνωρίζει και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά την προσευχή σου. Και έρχεται και ξέρει πώς θα σε βοηθήσει, γιατί είναι ο δημιουργός σου. Θεραπεύει τη μητέρα του, της πιάνει το χέρι, σηκώνεται πάνω και μου αρέσει πάρα πολύ. Εφόσον λάβαμε από τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, και σηκωθήκαμε στα πόδια μας, όπου ήμασταν βουτυγμένοι μέσα στο βούρκο της αμαρτίας και στο θάνατο, ήρθε ο Κύριος, μας τράβηξε, μας θεράπευσε, μας έστησε πάνω στο βράχο. Τώρα τι κάνει η μητέρα του Πέτρου? Τους υπηρετεί, αγαπητοί αδελφοί. Σηκώνεται από την αρρώστια της και τον υπηρετεί τον Κύριο. Αφήκε και αυτήν ο πυρετός και σηκώθηκε υπηρέτη αυτούς αμέσως. Να κάνω για τον Χριστό, να δουλέψω, να εργαστώ για τον Κύριο. Να εργαστώ για αυτό, να εργαστώ και για το σώμα του Κυρίου, την εκκλησία μου. Τι να κάνω? Να βοηθήσω τα αδέλφια μου όπως μπορώ. Με μια εμπειρία, με μια συμβουλή, με κάτι από το Λόγο του Θεού. Αλλά και να τους βοηθήσω και όπως μπορώ. Να τρέξω για αυτούς, να κουβαλήσω, να... οτιδήποτε περνάει από το χέρι μου να κάνω, αγαπητοί αδελφοί, για το σώμα του Κυρίου. Ξέρετε τι ωραία ανταμοιβή έχω, πνευματική αλλά και υλική. Ο Κύριος δεν με στερεί, αλλά έρχεται και αυτή η χαρά. Ξέρετε τι ωραία, αγαπητοί αδελφοί, κάνουμε 500 χιλιόμετρα πήγαινε έλα, δεν είναι λίγα. Ξέρετε τι ωραία που περνάμε. Και αυτό που πάντα αισθάνομαι και χαίρομαι πάρα πολύ είναι αυτή η χαρά που έρχεται, αυτή η πλήρωση που έρχεται, είναι χαρά σε μένα. Και τα παιδιά έτσι μου λένε, τόσο πολύ χαιρόμαστε, αδελφέ. Δεν μας πειράζει ο δρόμος, το δρομολόγιο, αλλά έχουμε μία χαρά, την οποία χαρά, αυτό λέγαμε χθες, δεν είναι ανθρώπινη χαρά. Ελάτε να σας πω ένα πολύ ωραίο αστείο, να γελάσουμε. Θα χαρείς λίγα δευτερόλεπτα μετά. Αυτή η χαρά μένει, αδελφοί, μέρες μένει. Τι ωραία, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Ο Κύριος μας ανταμείβει, γιατί και εμείς δινόμαστε και μέσα από την καρδιά μας θέλουμε να υπηρετούμε τα αδέλφια μας, τα αγαπάμε τα αδέλφια μας και τα καταλαβαίνουμε όπως καταλαβαίνουμε τα παιδιά μας, όπως ακούσαμε κάποιο μήνυμα τις προηγούμενες ημέρες. Πώς καταλαβαίνεις και αγαπάς το παιδί σου? Έτσι πρέπει να αγαπάμε και ο ένας τον άλλον. Μπορεί να μην είμαι καλά εγώ σήμερα ή να έχω κάτι, ένα διαλογισμό ή να με έχει πειράξει ο πονηρός. Μπορεί να μη σου φερθώ όπως θα έπρεπε. Τι θα κάνεις? Θα με απορρίψεις, θα με βάλεις στην άκρη, θα με πετάξεις ή θα στεναχωρηθείς και θα προσευχηθείς για μένα? Τι έχεις, αδελφέ, γιατί έτσι? Γιατί ήταν έτσι ο αδελφός μου? Πώς μπορώ να τον βοηθήσω? Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, αδελφοί. Όχι να απορρίπτουμε, να θυμώνουμε, να σκανδαλιζόμαστε. Αυτά είναι ηλικίες μικρές πνευματικές. Αλλά εάν το παιδί μου δεν είναι καλά και κλειστεί στο δωμάτιο και έχει πρόβλημα και δεν μου φέρεται καλά, τι θα κάνω? Θα το απορρίψω? Όχι. Θα προσπαθήσω να το πλησιάσω με αγάπη. Τι έχεις, παιδί μου, μπορώ να σε βοηθήσω? Εμείς που έχουμε μεγάλα παιδιά το ξέρουμε αυτό, αλλά και εσείς που έχετε μικρά θα το γνωρίσετε στη διάρκεια της εφηβείας και μετά και μετέπειτα. Έτσι θα φερόμαστε και ο ένας τον άλλον, αγαπητοί αδελφοί. Οι άνθρωποι είδανε ότι αυτός είναι πραγματικά κάποιος ο οποίος ο Θεός εργάζεται μαζί του, θεραπεύει. Θα δούμε πριν από αυτό που διαβάζουμε, θεράπευσε τον δούλο του εκατοντάρχου, λέει, θεράπευσε ένα λεπρό. Βλέπανε ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε πράγματα τα οποία ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα κάνει, όπως είχε πει και ο Νικόδημος, αν ο Θεός δεν είναι μαζί του. Και έτσι τρέξαν όλοι στον Κύριο, τρέχαν όλοι στον Ιησού Χριστό και πολύ καλά κάναν, αγαπητοί αδελφοί. Και εμείς στον Χριστό θα τρέχουμε. Φέραν προς αυτόν δαιμονισμένους, λέει, έβγαλε τα δαιμόνια.
και εκπληρώθηκε ο λόγος του Θεού από τον προφήτη Ισαΐα, γιατί η Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί αδελφοί, δείχνει ένα πρόσωπο, να ξέρετε, τον Ιησού Χριστόν. Προφητείες, τη ζωή του όλη, ό,τι διαβάζουμε στα Ευαγγέλια για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, έχουν ήδη προφητευτεί πριν 800 χρόνια, 700 χρόνια, 600 χρόνια από τους προφήτες. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει, θα είναι... Να, εδώ λέει τώρα ότι αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασε. Όλα τα λέει ο λόγος του Θεού για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αφού βλέπει, λέει ο Ιησούς, μετά τους όχλους, τους λέει να αναχωρήσω στην εις το πέραν, και πλησιάζει, λέει, ένας γραμματεύς και λέει: «Διδάσκαλε, θέλω να σε ακολουθήσω όπου αν υπάγεις», λέει. Και λέει ο Ιησούς: «Δεν είναι εύκολο», του λέει. Ωραία, ωραία είναι, αγαπητοί αδελφοί, να έχω την επιθυμία αυτή να ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό. Εγώ έχω δει θαύματα σε αυτή την εκκλησία. Έχω δει ανθρώπους να σώζονται, έχω δει τον Κύριο να μεγαλουργεί σε αυτή την εκκλησία. Αποφάσισα μέσα μου να τον ακολουθήσω με όλη μου τη δύναμη. «Κύριε, θα σε ακολουθήσω, δεν θα σε αφήσω, Κύριε». Αλλά έρχεται ο Κύριος να μου πει: «Παιδί μου, ελάτε να σας πω κάτι, παιδιά μου. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος. Οι αλεπούδες έχουν φωλιές», λέει εδώ. Τους μιλάει με παραδείγματα για να τους δώσει να καταλάβουν και να μας δώσει να καταλάβουμε ότι αυτός ο δρόμος που περπατάμε, που διανύουμε, δεν θα είναι ο καλύτερος. Αλλά τι, θα είναι αυτός ο οποίος ο καθένας μας χρειάζεται να περάσει για να φτάσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν ξεχωρίζει ο Θεός. Απλά βλέπει ο Θεός εγώ τι χρειάζομαι να περάσω, πού υστερώ. Εάν υστερώ σε υπομονή, ο Κύριος θα με εργαστεί στην υπομονή. Εάν είμαι ενθουσιώδης και τρέχω από εδώ και από εκεί και κάνω λάθη, ο Κύριος θα με εργαστεί εκεί. Αν είμαι ολιγόπιστος, θα κάνει πράγματα ο Θεός να με αυξήσει την πίστη. Και ο Κύριος ξέρει πώς εργάζεται, αγαπητοί αδελφοί. Και αυτό το λέω για να είμαστε όλοι σίγουροι ότι ό,τι και αν περνάμε είναι από τον Κύριο για το καλό μας. Ποτέ να μην τα βάλουμε με τον Κύριο. Ποτέ να μην πω: «Κύριε, εσύ φταίς», γιατί ο Κύριος δεν φταίει. Είναι απείραστος κακού ο Κύριος μας και ό,τι εργάζεται στη ζωή μας είναι για το καλό μας. Και δυσκολία να περνάω, θα είμαι σοφός εάν λέω στην προσευχή μου: «Κύριε, σε ευχαριστώ για αυτό που περνάω, γιατί αυτό το εργάζεσαι για να με πας στον ουρανό». Δεν θέλουμε να έχουμε εύκολη οδό, φαρδιά οδό, από εκεί που πάνε όλοι, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά θέλουμε να είμαστε στην στενή και τεθλιμμένη οδό, στην οποία ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν, λέει. Λίγοι είναι αυτοί. Εμείς αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Και είμαι σίγουρος ότι αν ερωτηθούμε όλοι τώρα, ένας-ένας, τι θέλεις, να πας, να περάσεις καλά από τη φαρδιά οδό σε αυτή τη ζωή, εννοώ καλά τώρα, πλούτη, δόξα, απόλαυση της σαρκός, ό,τι θέλεις να το έχεις, αλλά στο τέλος όμως θα πας στην κόλαση, θα χαθείς, ή θέλεις να ζοριστείς αυτή τη ζωή λίγο στη στενή και τεθλιμμένη οδό με τον Κύριο μπροστά και βοηθώ, αλλά θα φτάσεις μια μέρα στην ουράνια βασιλεία, στη δόξα του Θεού. Θα γίνεις όμοιος με τον Θεό, με τον Ιησού Χριστό. Θα γίνεις κληρονόμος του Θεού και συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Θα καθίσεις στο θρόνο, θα κρίνεις τον κόσμο και τους αγγέλους την ημέρα της κρίσεως. Τι θα διάλεγες? Θα ζήσεις εις τους αιώνας των αιώνων στην παρουσία του Κυρίου μας και στη δόξα. Θα απολαμβάνεις εις τους αιώνες των αιώνων τη δόξα του Θεού. Τι θα διάλεγες? Πιστεύω ότι κανένας δεν θα διάλεγε τη φαρδιά οδό, αλλά όλοι θα διαλέγαμε αυτή την οδό την οποία περπατάμε, και αυτή είναι η απόδειξη ότι αυτήν διαλέξαμε. Δεν είναι λυπηρό ότι υπάρχουν άνθρωποι που διαλέγουν την φαρδιά οδό, αγαπητοί αδελφοί, ενώ ακούν το λόγο του Θεού? Είναι πολύ λυπηρό. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό
που ήρθε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και μας αποκαλύφθηκε, και έτσι αυτή μας η απόφαση είναι πάρα πολύ δυνατή. Και θα έλεγα να δυναμωνόμαστε, όπως μας μίλησε το Πνεύμα το Άγιο πριν στην προσευχή, δια της προσευχής, με έρχεται ο Κύριος να μας πληρώνει, να μας γεμίζει και να μας δυναμώνει, να μένουμε. Ο γραμματέας αυτός ήταν ενθουσιώδης και πήγε, πολύ καλά έκανε, και λέει: «Κύριε, εγώ θέλω να σε ακολουθήσω». Και του λέει: «Οι αλεπούδες έχουν φωλιές, τα πουλάκια λέει έχουν στα δέντρα πάνω τα σπιτάκια τους, τις κατοικίες τους. Όλοι έχουν κάτι. Εγώ όμως δεν έχω τίποτα», του λέει. Ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, ήρθε κάτω στη γη χωρίς να έχει σπίτι, χωρίς να έχει ρούχα, χωρίς να έχει ούτε καν ένα μαξιλάρι, λέει, να ξαπλώσει, να κοιμηθεί. Δεν είχε τίποτα, αγαπητοί αδελφοί, αυτός ο μέγας διδάσκαλος, ο Υιός του Θεού. Πηγαίνει ένας άλλος και του λέει: «Συγχώρεσέ μου», λέει, «να υπάγω πρώτον, να θάψω τον πατέρα μου». Και ο Ιησούς του λέει: «Ακολούθησέ με και άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς». Και μιλάει νεκρούς πνευματικά εδώ. Νεκρούς, έλα στη ζωή, του λέει. Έλα στη ζωή και μην ασχολείσαι πολύ με τα επίγεια, αλλά έλα σε αυτό που σου δίδεται, σε αυτό το μεγάλο που σου δίδεται, σε αυτό το, όπως είπαμε και χθες, στο μόναχο, τον μεγάλο, τον Μαργαρίτη, που σου, αυτό θα σκέφτεσαι, τη σωτηρία σου θα σκέφτεσαι. Το περιπάτημά σου με βάση το Λόγο του Θεού θα σκέφτεσαι. Αυτό του λέει. Θα αφήσεις τα πάντα, του λέει, και θα βάλεις εμένα και τον Λόγο μου πάνω απ' όλα. Αυτό το μάθημα του δίνει εδώ. Γιατί ο Κύριος μας, αγαπητοί αδελφοί, είναι τόσο δυνατός ώστε να πράξει τα πάντα στη ζωή μας, να ξέρετε. Μετά ακολουθεί αυτό το θαύμα, αυτή την ενέργεια, αγαπητοί αδελφοί, που κανείς δεν μπορεί να την κάνει. Μπαίνουν όλοι μέσα σε ένα πλοίο, λέει, και έρχεται μεγάλη τρικυμία μέσα στη θάλασσα, ώστε το πλοίο εσκεπάζεται υπό των κυμάτων, και αυτός δε εκυμάτο, λέει. Είναι μέσα σε ένα πλοίο και τα κύματα είναι τόσο ψηλά που πέφτανε πάνω και σκεπάζανε το πλοίο. Φοβερό. Φοβερό, αγαπητοί αδελφοί. Δεν πήγαν βόλτα βαρκάδα, αλλά ήταν τόσο επικίνδυνο που πραγματικά το σκέφτομαι πολλές φορές και λέω: φοβερό να είμαι μέσα σε ένα τέτοιο πλοιάριο και να... Θα έχω πάρα πολύ φόβο για τη ζωή μου. Εδώ κάτι συμβαίνει τώρα που έχουμε τον Κύριο και πολύ μικρότερο από αυτό και τα χάνουμε, πελαγώνουμε, λέμε. Αλλά δεν ήταν πραγματικό πελάγωμα. Ήταν μέσα σε ένα πλοιάριο, ένα καριδότσουφλο θα λέγαμε, το οποίο πήγαινε όπου το πήγαινε ο άνεμος. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι αυτοί. Όταν υπάρχει τέτοια κακοκαιρία, δεν μπορείς ανθρωπίνως να κοπηλατήσεις και να κυβερνήσεις το σκάφος σου. Δεν μπορείς. Πολλές φορές όντως συμβαίνει στη ζωή μας αυτό, σε όλους και σε όλες τις ηλικίες. Έρχεται στη ζωή μας κάτι που είμαστε στη μέση της θάλασσας, κινδυνεύει η ζωή μας, πνευματικά εννοώ, και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα ανθρωπίνως. Αχ, να στρίψω από εδώ, να κάνω. Και μια φορά πηγαίναμε στην εκκλησία του Ντάμστατ τότε, πριν να αλλάξουν να πάνε στο Μπέντσχαιμ, και άρχισε να βρέχει. Εγώ πρέπει να έτρεχα λίγο παραπάνω με το αυτοκίνητο, πηγαίναμε να επισκεφτούμε τα αδέλφια μια Κυριακή, και όταν πήγα να βγω στην έξοδο από την Autobahn, πάτησα φρένο, όχι πολύ, ίσα ίσα το ακούμπησα, και άρχισε το αμάξι να φέρνει σβούρες μέσα στην έξοδο, όχι σε ευθύ δρόμο να κάνει έτσι, στη στροφή να κάνει έτσι. Προσπαθούσα κι εγώ να κάνω κάτι. Τι να κάνεις όταν το αμάξι φέρνει σβούρες, πού θα στρίψω, πού θα φρενάρω, δεν μπορείς να ελέγξεις. Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη πολλές φορές. Εγώ ο καλός οδηγός να το φέρω πάλι το αμάξι, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και πολλές φορές στη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Δεν σκέφτηκα, το θυμάμαι και δεν θα το ξεχάσω, γιατί εγώ δεν σκέφτηκα να
εξητήσω εκείνη τη στιγμή τον Κύριο. Δεν το σκέφτηκα, αδελφοί. Πολεμούσα ανθρωπίνως. Και το παιδί από πίσω, μία από τις κόρες μου, φωνάζει μία πολύ δυνατά «Κύριε!» και σταματάει το αμάξι, αδελφοί. Λες και το έπιασε κάποιος από πάνω τις βούρες που έφερνε και το σταμάτησε ακριβώς ευθεία στο δρόμο, έτσι όπως ήταν ο δρόμος, ευθεία, και δεν έσβησε το αμάξι. Πρόλαβα, πάτησα και δεν έσβησε και ξεκίνησα και έφυγα, αδελφοί, γιατί από πίσω ερχόντουσαν άλλα αυτοκίνητα. Και αφού πήγα λίγο πιο κάτω και βγήκα από το δρόμο, τότε ξύπνησα και ευχαριστούσα τον Θεό. Πήγα λίγο στην άκρη, «Κύριε, συγχώρεσέ με, Κύριε, σε ευχαριστώ. Τι ήταν αυτό που ζήσαμε, Κύριε, τι ενέργεια ήταν αυτή, πώς μας έσωσες, Κύριε?» Με μία φωνή ενός μικρού παιδιού, «Κύριε». Φοβερά πράγματα έχουμε ζήσει, αν κάτσουμε να τα πούμε όλα, αγαπητοί αδελφοί. Και λέει, προσελθώντας οι μαθητές εξύπνησαν αυτόν λέγοντες, «Κύριε, σώσον ημάς χανόμεθα». Ο Κύριος σηκώνεται και τους λέει, «Γιατί είστε δειλιολιγόπιστοι?» Δεν τους προσβάλλει ούτε τους μαλώνει, αλλά τους μαθαίνει. Τους μαθαίνει και μας μαθαίνει να μην είμαστε ολιγόπιστοι και δειλοί. Σημαίνει ότι να έχουμε πάντοτε εμπιστοσύνη στο Θεό. Εφόσον τον έχουμε Κύριο, τον έχουμε Πατέρα, είναι πραγματικά πάντοτε δίπλα μας. Δεν μας αφήνει ποτέ. Η ματιά του είναι πάντοτε σε μας. Γνωρίζει τη σκέψη μας, γνωρίζει τα πάντα μας, τον εσωτερικό μας κόσμο. Πριν ακόμα πούμε κάτι, γνωρίζει τι θα πούμε. Δεν θα μας αφήσει ποτέ. Αυτό θέλει να μας ενισχύσει την πίστη με αυτά εδώ τα λόγια. Τότε σηκωθείς, επετίμησε τους ανέμους και τη θάλασσα και έρχεται να δείξει τώρα τη δύναμή του. Έχουμε αισθανθεί ποτέ τη δύναμη του Θεού? Εγώ σας είπα πριν ένα παράδειγμα και άλλα έχουμε να πούμε, πολλά. Έχεις αισθανθεί ποτέ τη δύναμη του Θεού στη ζωή σου? Έχει κάνει κάτι ο Θεός στη ζωή σου πάρα πολύ δυνατό? Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Σηκωθείς, επετίμησε τους ανέμους και τη θάλασσα. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Σε άλλο σημείο λέει, έκανε έτσι, σιώπα ησύχασον, αμέσως σιώπασε και ησύχασε. Η φωνή του Θεού εξετελέστη εξάπαντος εκείνη τη στιγμή. Έγινε γαλήνη μεγάλη. Αδελφοί, να ξέρετε ότι αυτό που περνάμε δεν θα είναι για πάντα. Αυτή η τρικυμία εδώ δεν διήρκησε για πάντα. Μπορεί ώρες, μπορεί μία ώρα, δύο, δεν λέει. Εκείνη τη στιγμή που είσαι μέσα στην τρικυμία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει, αν τελειώσει. Και καμιά φορά έρχεται στο μυαλό μας, αυτό που περνάω τελικά πότε θα περάσει, πότε θα ησυχάσω, πότε θα με ελευθερώσει ο Θεός? Και εδώ μας λέει ο Κύριος ότι θα έρθει ο Κύριος, θα ενεργήσει και αυτό που περνάς θα τελειώσει. Και όχι μόνο θα τελειώσει, αλλά θα γίνει και γαλήνη μεγάλη, ψυχική. Θα έρθει η ειρήνη μέσα, θα έρθει η χαρά. «Ω Κύριέ μου, τι έκανες, πώς με ελευθέρωσες, Κύριε, με θεράπευσες, Κύριε, ή ανέλαβες το ένα, ανέλαβες το άλλο». Και εμείς τι θα κάνουμε? Οι ιδέα άνθρωποι εθαύμαζαν λέγοντες, «Ο οποίος είναι ούτως και η άνεμη και η θάλασσα υπακούσει εις αυτόν?» Αυτός είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Κανένας άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Πιστεύουμε στον αληθινό, πιστεύουμε στο δυνατό, και καλό είναι να μείνουμε σε αυτόν μέχρι το τέλος, γιατί δεν έχουμε να πάμε πουθενά άλλο, αγαπητοί αδελφοί μου. Γνωρίσαμε το τέλειο. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Μία αδελφή, άκουσα από έναν αδελφό, έλεγε μία πρώην αδελφή μας, «Εγώ φεύγω, πάω να βρω κάτι το πιο τέλειο». Δεν υπάρχει, της έλεγε ο αδελφός. Πιο τέλειο από τον Ιησού Χριστό δεν υπάρχει. Όχι, εγώ πάω. Χάθηκε. Ο Κύριος θα την αναλάβει. Εμείς θα μείνουμε στο τέλειο, αγαπητοί αδελφοί. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν. Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Λίγα εδάφια από Ρωμαίος Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, σελίδα 993. Ρωμαίους, πρώτο κεφάλαιο, από το εδάφιο 8 μέχρι 15. Σελίδα 993.
Πρώτον μεν ευχαριστώ τον Θεόν μου δια Ιησού Χριστού υπέρ πάντων ημών, διότι η πίστη σας κηρύτεται εν όλο τον κόσμο. Επειδή μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω δια του πνεύματός μου, εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, ότι αδιαλείπτος σας ενθυμούμε. Δεόμενος πάντοτε εν τις προσευχές μου, να αξιωθώ ήδη ποτέ δια του θελήματος του Θεού να έλθω προς εσάς, διότι επιποθώ να σας είδω δια να σας μεταδώσω χάρισμα τι πνευματικών προς στήριξην ημών. Τούτο δε είναι το να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σας δια της κοινής πίστεως ημώντε και εμού. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι πολλάκες εμελέτησα να έλθω προς εσάς. Εμποδίστην όμως μέχρι τούδε δια να απολαύσω καρπών τεινά και μεταξύ σας, καθώς και μεταξύ των λοιπών εθνών. Χρεώστης είμαι προς Έλληνας τε και βαρβάρους, σοφούς τε και ασόφους. Ούτω πρόθυμος είμαι, το κατεμέ, να κηρύξω το Ευαγγέλιο και προς εσάς τους εν Ρώμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Εδώ βλέπουμε την αγάπη που έχει ο αδελφός μας ο Παύλος προς τους αδελφούς του που βρίσκονται στη Ρώμη. Δεν τους έχει ξεχάσει. Ξέρει ότι έχουν περάσει δύσκολα και περνούν δυσκολίες και λέει πρώτον μεν ευχαριστώ τον Θεό μου δια Ιησού Χριστού υπέρ πάντων εσάς δια την πίστη σας, διότι η πίστη σας λέει κηρύτεται σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστεί τον Θεό διότι η πίστη των αδελφών στη Ρώμη που είναι κηρύτεται λέει σε όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος έχει μάθει ότι τα αδέρφια που είναι στη Ρώμη δεν έχουν κάνει πίσω. Μετά από τόσους διωγμούς που έχουν περάσει, τους έχουν κακοποιήσει, έχουν θανατώσει μερικούς, δεν έχουν κάνει όμως πίσω. Έχουν κρατήσει την πίστη τους μέχρι το τέλος. Και αυτό έχει σημασία, ότι ο άνθρωπος του Θεού να κρατήσει την πίστη του μέχρι το τέλος. Όπως ακούσαμε, λέει ο Κύριος δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή του. Είχε μία αποστολή από τον Πατέρα εδώ κάτω στη γη. Και αυτή την αποστολή την εξετέλεσε μέχρι το τέλος. Δεν εξέφυγε από το στόχο που είχε. Τα αδέρφια μας στη Ρώμη δεν κάνανε πίσω, αλλά κρατήσαν την πίστη. Και όλος ο κόσμος θαύμαζε για την πίστη που είχανε, που τους ρίχνανε στις αρένες, στα άγρια θηρία. Δεν ήταν μόνο λιοντάρια, ήταν και αρκούδες, άγρια θηρία, και τους κατασπάραζαν. Και βάζανε βέβαια στην αρένα όχι μόνο άντρες, ούτε γυναίκες, ολόκληρες οικογένειες με παιδιά. Αγκαλιά τους με τα παιδιά και πεθαίνανε. Για να μην προδώσουν την πίστη τους. Και αυτό είναι γεγονός, το έχω διαβάσει, ότι τους δίναν και τελευταία ευκαιρία κάτω που ήταν κάτω από την αρένα, υπήρχαν κελιά. Πριν τους ανεβάσουν επάνω, τους δίνανε τελευταία ευκαιρία. Όποιος αρνηθεί την πίστη του, θα μείνει κάτω. Όποιος δεν την αρνηθεί, θα τους ανεβάσουμε πάνω και θα τους φάνε τα θερία. Υπήρχαν μερικοί όμως που αρνηθήκαν την πίστη τους. Και τους κρατήσανε κάτω, τους άλλους ανεβάσανε πάνω και μετά λέει, κλείσανε λέει, τις πόρτες κάτω, τις κλείσανε. Και μόλις κλείσανε τις πόρτες, οι φύλακες είχαν την εντολή να τραβήξουν τα σπαθιά και να τους θανατώσουν όλους τους προδότες, αυτούς που αρνηθήκαν την πίστη στον Ιησού Χριστό. Δεν γλιτώσανε και αυτοί πεθάνανε. Αλλά πώς πεθάνανε και πού πήγανε? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επειδή λέει μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω δια του πνεύματός μου εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού,
ότι αδιαλείπτως σας ενθυμούμε. Αδιαλείπτως, αδερφέ Παύλε, θυμάσαι τους αδερφούς σου που είναι στη Ρώμη, τόσο πολύ τους αγαπάς. Ο αδερφός μας ο Παύλος δεν έλεγε ψέματα. Ό,τι γράφει μέσα είναι αλήθεια. Και λέει ότι πού το θυμότανε, στο μυαλό μόνο το σκεφτότανε. Όχι. Λέει, δεόμενος πάντοτε στις προσευχές μου. Τους είχε πάντα στις προσευχές του. Και όχι μόνο τους αδερφούς στη Ρώμη. Όλους τους αδερφούς. Να αξιωθώ ήδη κάποτε δια του θελήματος του Θεού να έρθω προς εσάς. Διότι επιποθώ να σας είδω για να σας μεταδώσω χάρισμα τη πνευματικών προστήριξή σας. Ήθελε να τους δει, ήθελε να πάει για να τους βοηθήσει. Δεν ήταν το σκεπτικό του το αδερφού του Παύλου να πάει και να το παίξει Απόστολος Μέγας. Όχι, ήθελε να πάει για να τους βοηθήσει. Και αυτό κάνουμε κι εμείς. Είμαστε βοηθοί. Και καλά είναι να είμαστε όλοι βοηθοί στο έργο του Θεού. Γιατί ο Θεός χρειάζεται όλους. Έχει δουλειά για όλους. Δεν έχει μόνο δουλειά για τον ποιμένα και τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους. Έχει δουλειά για όλους. Και το έργο είναι συλλογικό. Και όσοι πιο πολύ βοηθάνε στο έργο του Θεού, τόσο περισσότερο αυξάνει ο Θεός το έργο Του, λαβαίνουμε όλη ευλογία, μας χαρίζει πολύ καρπό και θέλει ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους. Γι' αυτό καλά είναι να βοηθάμε όλοι στο έργο του Θεού. Να μην πέφτει το βάρος μόνο σε λίγους, αλλά να μοιράζεται. Να βάλω κι εγώ λίγο μια μικρή πέτρα πάνω στην οικοδομή. Να βάλεις κι εσύ λίγο μια μικρή πέτρα. Να μην κουβαλάει ένας πολλές πέτρες κι άλλος καθόλου. Να μοιράζεται όλο το έργο του Θεού. Όλο το βάρος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τούτο δε είναι το να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σας για τις κοινείς πίστεώς σας τε και ημού. Θαυμάζει ο Απόστολος Παύλος για την πίστη τους και λέει, άμα πάω κι εγώ και τους δω και θα συμπαρηγορηθώ μαζί τους, αλλά θα αυξηθεί και η δικιά μου η πίστη. Πώς? Με τις ομολογίες των αδελφών. Ότι δεν κάνανε πίσω σε τίποτα. Ότι στο δρόμο τους δεν χάσανε την πίστη. Όπως μερικοί που λέει ο Κύριος ότι δεν ευαρεστείται σε αυτούς. Τους ηρωμένους προς τα πίσω. Δεν ευαρεστείται ο Θεός. Αλλά σε ποιους ευαρεστείται? Σε αυτούς που μένουν στον καλόν αγώνα της πίστεως. Διότι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι τον καλόν αγώνα αγωνίστηκα. Την πίστη, λέει, διατήρησα. Την κράτησα. Μα και τα θαύματα τα πολλά που έκανες, Απόστολε Παύλε, τις εκκλησίες που ίδρυσες, δεν το αναφέρει αυτό. Αναφέρει την πίστη που κράτησε μέχρι το τέλος. Που έμεινε σε αυτόν τον καλό τον αγώνα. Διότι αυτός ο αγώνας είναι καλός. Είναι καλός για την ψυχή μας. Διότι μας κρατάει σε επαφή με τον Κύριο. Όταν δεν έχουμε αγώνα, δεν έχουμε και επαφή με τον Κύριο. Αλλά όταν έχουμε αγώνα, βρισκόμαστε στον πόλεμο το πνευματικό, έχουμε επαφή με τον Κύριο. Ζητάμε να δούμε τον Κύριο. Ζητάμε να βρεθούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Γιατί τον έχουμε ανάγκη. Όταν όμως δεν βρίσκομαι στον αγώνα, δεν τον έχω ανάγκη, γιατί όλα είναι καλά στη ζωή μου. Λιγοστεύω την προσευχή μου, λιγοστεύω το διάβασμα του Λόγου του Θεού.
δεν έχω και τόσο πολύ όρεξη να πάω εκκλησία, πάω, αλλά ίσως κατά συνήθεια. Δεν έχω αυτό το πόθο να πάω να συναντήσω τον Κύριο, να τον ακούσω, να μου μιλήσει. Αντιθέτως όμως, όταν είμαι μέσα στον αγώνα, επιποθώ να ακούσω τη φωνή του, να με παρηγορήσει, να μου μιλήσει. Τι να κάνω? Μπορεί να έχω ξεκλίνει λίγο, αλλά Κύριε, τώρα πώς θα γυρίσω? Πώς θα πω πάλι στο δρόμο? Πολλές φορές εμένα με έχει μιλήσει ο Κύριος, πολλές φορές. Πού? Εδώ μέσα. Δημοσίως, μέσα στην εκκλησία. Εδώ ό,τι ακούγεται είναι έγκυρο. Ό,τι προφητεία γίνεται είναι έγκυρη. Μα αλλού έξω δεν ξέρω, μα στα σπίτια αδερφέ δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι εδώ μέσα ό,τι ακουστεί είναι έγκυρο. Είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Βρισκόμαστε κάποτε πριν πολλά χρόνια σε μια εκκλησία στην Ελλάδα. Είχα πάει τη δεύτερη φορά, ήμασταν σε διακοπές, δεν με γνώριζε κανένας. Δεν μας γνώριζε κανένας, ούτε τα ονόματα. Και γίνεται μια προφητεία με το όνομά μου, που δεν ζήτησε να μου μιλήσει ο Κύριος καθόλου. Και γίνεται μια προφητεία. Και μου είπε τα μελλοντικά, ότι σύντομα θα έρθει μια μεγάλη δοκιμασία στη ζωή σου. Με μίλησε για το παρελθόν, ότι ήμουν μαζί σου, αλλά και τώρα θα είμαι μαζί σου. Και πήγα, έπιασα τον πειμένα. Το λέω, αδερφέ, αυτή η προφητεία που έγινε ήταν για μένα? Λέει, ναι, ήταν για σένα. Και λέω, είναι έγκυρη? Είναι έγκυρη, μου λέει. Μα δεν με ήξερε κανένας. Αυτό είναι. Και είχα προετοιμαστεί ψυχολογικά ότι αυτή η δοκιμασία θα έρθει. Μετά από ένα μήνα ήρθε. Μετά από ένα μήνα ήρθε. Την περίμενα. Λέω, για να μιλήσει ο Κύριος, με προοδοποίησε, αλλά όταν ήρθε η δοκιμασία δεν έπαθα σοκ. Την περίμενα. Ήμουν προετοιμασμένος. Ήδη είχα αυξήσει και την προσευχή μου, είχα αυξηθεί στα πνευματικά. Γιατί περίμενα ότι θα έρθει το κακό. Γιατί ήταν κακό, δεν ήταν κάτι καλό. Και μέσα σε αυτή τη δοκιμασία, σε αυτό το καμίνι που περνούσα, θυμόμουν πάντα την προφητεία. Αυτή η προφητεία με κρατούσε. Γιατί με μίλησε κάπου που δεν με ξέρει και κανένας. Κανένας, και με το όνομα κιόλας. Και μάλιστα από μια αδερφή που δεν την ξέρω καν και ούτε την είδα, και άκουγα μεν τη φωνή, αλλά δεν ήξερα και ποια είναι. Αλλά λέω, για να σιγουρευτώ θα ρωτήσω, λέω, τον υπεύθυνο της εκκλησίας. Γιατί αυτός έχει ευθύνη και ξέρει. Και πράγματι έτσι ήρθαν τα πράγματα. Ευχαριστώ τον Κύριο. Και πέρασα αυτή τη δοκιμασία, την πέρασα. Ήταν δύσκολη, αλλά με κρατούσε η προδοποίηση που με είχε κάνει ο Θεός. Τι ωραία. Γιατί με είχε πει ότι θα είναι και μαζί μου. Ότι θα το περάσεις, γιατί πρέπει να το περάσεις. Θα πάρεις πολλά μαθήματα μέσα από εκεί. Πολλά μαθήματα. Θα δεις το χέρι του Θεού. Θα δεις κατά πόσο εμπιστεύεσαι τον Κύριο. Θα δεις πόσο ελλειπής είσαι. Και μια μέρα θα σε βγάλω από εκεί. Και με έβγαλε. Να, ήρθε η στιγμή που με έβγαλε. Με ελευθέρωσε. Και χαιρόμουνα. Ξέρετε γιατί χαιρόμουνα? Ότι πέρασα τη δοκιμασία. Την πέρασα. Πέρασα αυτό το τεστ. Το πέρασα.
Διότι πάντα όταν περνάω δοκιμασία, ξέρετε τι σκέφτομαι? Θα περάσω αυτό το τεστ της πίστεως. Γιατί είναι ένα τεστ, είναι μια δοκιμασία της πίστεως. Εγώ θα την περάσω? Θα έχω αυτή την πίστη ώστε μέσα στο καμίνι, όπως ήταν και τρεις νέοι και ήταν και ο Κύριος, και είναι, και θα είναι και ο Κύριος μαζί μου, αν και μπορεί να μην τον βλέπω, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι. Εγώ θα καώ? Θα καώ ή θα βγω σαν τους νέους έξω από το καμίνι, ούτε να μυρίζω καπνίλα, ούτε καμία οσμή δεν είχαν φωτιάς πάνω τους, τίποτα. Όπως μπήκανε, έτσι βγήκανε. Δεν θα πάθουμε ζημιά όταν θα μας βάλει ο Κύριος μέσα στη δοκιμασία. Δεν θα πάθουμε ζημιά. Υπάρχει ο φόβος μέσα μας ότι μπορεί να πάθω κάτι. Δεν παθαίνουμε τίποτα, γιατί είναι ο Κύριος. Και βλέπουμε και πόσο δυνατοί είμαστε. Πόσο δυνατοί είμαστε. Δεν φαίνομαστε στα λόγια. Εδώ τα αδέρφια μας στη Ρώμη απέδειξαν την απίστη τους με τη ζωή τους, την πίστη τους. Την απέδειξαν. Και αυτό θέλω, Θεσέ, να αποδείξουμε ότι έχουμε την πίστη. Όχι μόνο στο λόγο. Λέει ότι ο Κύριος ήταν δυνατός, λέει, εν έργο και λόγο. Δεν λέει εν λόγο και έργο. Ήταν δυνατός εν έργο και λόγο. Εμείς δυνατοί είμαστε στο λόγο. Όλοι μας είμαστε δυνατοί. Στα λόγια, πολύ δυνατοί. Στα έργα όμως, εκεί λίγο μπορεί να χωλαίνουμε. Μερικοί μπορεί να είναι και δυνατοί στο έργο. Αυτά που λένε τα κάνουν κιόλας. Και θαυμάζω το έργο που έχει κάνει ο Θεός σε τέτοιους αδερφούς. Λέω, ο αδερφός, ξέρω ότι αυτά που λέει τα έχει περάσει. Έχει σταθεί καθώς πρέπει. Εγώ θα σταθώ όπως με θέλει ο Κύριος. Ή όπως λέει ο κόσμος, θα πάρω τα βουνά. Ή θα ψάχνω να βρω την πόρτα να βγω έξω από το καμίνι. Ή θα τρέχω με τον κουβά το νερό να σβήσω τη φωτιά. Γιατί δεν μ' αρέσει να καίγομαι πνευματικά. Δεν μ' αρέσει. Αλλά ξέρετε, ο Θεός δεν μας ρωτάει, θέλεις να περάσεις αυτή τη δοκίμαση ή δεν θέλεις? Δεν μας ρωτάει ο Κύριος, μας βάζει μέσα στο καμίνι. Γιατί αν μας ρωτούσε θα λέγαμε όλοι όχι. Άμα σε ρωτήσει κάποιος, θέλεις 2 εβδομάδες να δουλέψεις ή θέλεις 2 εβδομάδες άδεια? Όλοι θα πούμε θέλω 2 εβδομάδες άδεια. Τι πάει κανένας από μόνος του για δουλειά? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι πολλάκις εμελέτησα να έρθω προς εσάς, εμποδίστε όμως μέχρι τούδε για να απολαύσω καρπών τεινά και μεταξύ σας, καθώς και μεταξύ των λοιπών εθνών. Χρεώστης είμαι προς Έλληνας και βαρβάρους, σοφούστε και ασόφους, ούτω πρόθυμος είμαι το κατεμέ να κηρύξω το Ευαγγέλιο και προς εσάς τους εν Ρώμη. Τι ωραίο πνεύμα είχε ο Απόστολος Παύλος. Πρόθυμος να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πρόθυμος προς όλους. Δεν ήταν ρατσιστής. Προς όλους. Να κηρύξω, λέει, το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο, λέει, είναι δύναμη, το λέει προς τα κάτω, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία, πάντα τον πιστεύοντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να ευχαριστούμε τον Κύριο που ήρθε στη ζωή μας, που μας έφερε εδώ στην Εκκλησία Του. Να το εκτιμήσουμε αυτό, που έχουμε Εκκλησία, μία ολοκληρωμένη, με επιμένα, πρεσβυτέρους, διακόνους. Δεν είναι όλοι έτσι όπως εμάς. Και αυτοί που δεν είναι μας μακαρίζουνε. Αχ, τι ωραία.
Τι ωραία. Χθες είχαμε κοινωνία στο Φώτο Ραούλ και ήταν τα αδέρφια από τον Σαν Λούις και ο αδερφός από τον Χάιντενχαϊμ και φύγανε το βράδυ. Τι ωραία, λέει, τι ωραία περνάμε. Τι ωραία είσαστε εσείς εδώ. Έχετε εκκλησία, έχετε αδερφούς, έχετε... Εμείς δεν έχουμε τίποτα, είμαστε μόνοι μας. Και έρχονται εδώ μια μέρα για να γεμίσουνε, να γεμίσουνε μέχρι την άλλη εβδομάδα, μέχρι την άλλη την Κυριακή. Γι' αυτό εμείς να εκτιμήσουμε τι μας έχει χαρίσει ο Θεός. Είναι μεγάλος θησαυρός που έχουμε εκκλησία, έχουμε 5 φορές την εβδομάδα, έχουμε δούλο Θεού, έχουμε υπηρέτες, έχουμε τα πάντα μας χάρισε ο Κύριος. Μια πολύ ωραία αίθουσα, είμαστε όλοι κοντά ο ένας τον άλλον. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα? Να περνάς μια δοκιμασία και να ξέρεις ότι ο επόμενος αδερφός σου, μόνο με τη σκέψη, είναι 100 μέτρα από το σπίτι σου. Είναι το ίδιο το να σκέφτεσαι ότι ο επόμενος αδερφός μου είναι 250 χιλιόμετρα από μένα. Δεν είναι το ίδιο. Μόνο με τη σκέψη νιώθεις ασφάλεια, παρηγοριά. Ότι έχω αδερφούς δίπλα μου. Αυτό, αδέρφια, είναι μεγάλο δώρο, πολύ μεγάλο δώρο. Να το εκτιμήσουμε που μας έχει χαρίσει ο Κύριος. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.